Θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία και χρήσιμα, αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. Για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς δεν θεωρούμε τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναθερμανθεί η συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΗΕ, για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική ζωή των χωρών υποδοχής. Και μάλιστα, να σας πω αφετηρία, δεν θεωρούμε ότι είναι ανθρωπιστικά ιδεώδη όπως θα έπρεπε. Ούτε η αλληλεγγύη απέναντι σε ξεριζωμένους από υπεριαλιστικές επεμβάσεις, διώξεις αντιδραστικών καθεστώτων, φτώχειας και άλλα, που άλλωστε ευθύνονται άμεσα τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι κυβερνήσεις τους. Γιατί δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν ανθρωπιστικά κίνητρα? Μα αποδεικνύεται από τις αποφάσεις τους την περίοδο που αυξάνονταν τα καραβάνια και κορυφώνονταν το δράμα των προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων ετών τι είναι? Περισσότερη καταστολή στα εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα, τα τείχη που σηκώνουν, περισσότερο εγκλωβισμό στις χώρες πρώτης υποδοχής, αλλά και σε τρίτες χώρες, καταπάτηση των δικαιωμάτων ετούντων άσυλων, περισσότερες φυλακές ακόμα και για ανήλικους, επιλογή του προφίλ των επιλέξιμων μεταναστών και προσφύγων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Εφαρμογή αυτής της πολιτικής η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβέρνησης Τουρκίας, που εγκλώβησε διπλά και κάτω από άθλιες συνθήκες τους ετούντες άσυλο στα hot spot ή στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των 5 νησιών του Αιγαίου. Με αρνητικές επιπτώσεις, εάν θέλετε, ακόμα και στη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Αλλά και ο εγκλωβισμός δεκάδων στην υπηρετική Ελλάδα, με αντάλλαγμα τα ευρωπαϊκά κονδύλια επιδότησης εγκλωβισμού, όπως εμείς τα ονομάζουμε. Αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνυπογράψει από κοινού, παρά τις αντιθέσεις τους, τόσο οι λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις, όσο και οι εθνικιστικές ξενοφοβικές. Τις έχει συνυπογράψει και εφαρμόσει και η ελληνική κυβέρνηση. Επί της ουσίας συμφωνούν και τα άλλα κόμματα. Επιπλέον η κυβέρνηση, που κατά τα άλλα επιμένει ότι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει το ζήτημα αλλαγής του κανονισμού Δουβλίνο 3, υπέγραψε όμως με τη Γερμανία να επιστρέφονται στην Ελλάδα όσοι βρέθηκαν εκεί κατά παράβαση του Δουβλίνου. Γι' αυτό θεωρούμε, αν θέλετε, ότι είναι πλαστές οι διαχωριστικές γραμμές που προσπαθεί να καλλιεργήσει και η κυβέρνηση. Η συζήτηση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για κοινωνική ένταξη των μεταναστών συνδέεται με την ανάγκη αναθέρμανσης της καπιταλιστικής οικονομίας, των ελλείψεων εργατικού και επιστημονικού δυναμικού, με προβλήματα στα ασφαλιστικά του συστήματα, με την τροφοδότηση των μονοπωλίων φτηνών και με λιγότερα δικαιώματα εργατικό δυναμικό, όπως και για τη λεγόμενη κοινωνική συνοχή. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που συνέβη την ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη που ανάρτησε η κυβέρνηση στη διαβούλευση, όπως και με την προηγούμενη του 2013,
Να σας πω, δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει. Όμως, ποια είναι η ζωφερή πραγματικότητα και όχι οι εκθέσεις ιδεών. Με βάση βεβαίως τις πρόσφατες εξελίξεις. Χιλιάδες αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα και δομές φιλοξενίας θα πρέπει να πεταχτούν στο δρόμο το επόμενο διάστημα. Θα τους αφαιρεθεί και το χρηματικό βοήθημα που αντικατέστησε τα συσίτια. Γιατί? Γιατί το σχετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά μόνο ετούντες άσυλο και πρέπει στα διαμερίσματα αυτά να μεταφερθούν άνθρωποι από τα νησιά. Δηλαδή η παροχή του ασύλου από ευχή έγινε κατάρα για αυτούς τους ανθρώπους. Πρόσφατα έκαναν και κινητοποίηση στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα στέγασης αναγνωρισμένων προσφύγων στο βαθμό που θα μπει σε εφαρμογή, γιατί ακόμα είναι στα χαρτιά, προβλέπει εξάμηνη μόνο φιλοξενία σε διαμερίσματα και στη συνέχεια θα πρέπει να πάρουν το δρόμο της αναζήτησης των επιδομάτων φτωχοκομείου με τα οποία η κυβέρνηση φιλοδορεί και στον τόπιο πληθυσμό. Μόνο να σας πω, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα. Γιατί κανένα οργανωμένο από το κράτος και καθολικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας δεν έγινε στο προσφυγικό πληθυσμό. Επιπλέον, δεν έχουν το οικογενειακό περιβάλλον χάρη στο οποίο καταφέρνουν να φυτοζωούν λαϊκά νοικοκυριά που πλήττονται από την κρίση και τις πολιτικές των μνημονίων. Τα προβλήματα αυτά είναι ακόμα πιο τραγικά για τους ευάλωτους πρόσφυγες, γυναίκες έγκυες ή με μικρά παιδιά, ανάπηρους ή με σοβαρά προβλήματα υγείας, ασυνόδευτους ενήλικους. Ή να πούμε για τον τομέα της εκπαίδευσης, η μέχρι τώρα κυβερνητική χειρισμή για το ζήτημα εκπαίδευσης των προσφύγων όχι μόνο δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ένταξη των παιδιών αυτών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και διαμορφώνουν όρους γκετοποίησης τόσο των διαπολιτισμικών όσο και άλλων σχολείων που η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μετανάστες μαθητές. Λείπουν τα αναγκαία τμήματα ένταξης στα πρωινά σχολεία. Κάνουμε περιοδίες, συζητάμε και με τους καθηγητές. Χρειάζεται πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού με τις στοιχειώδεις υποδομές και τα ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Ή ακόμα, οι τροποποιήσεις στην νομοθεσία απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας που συζητιέται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, όπως και η νομοθεσία για τις άδειες διαμονής που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση. Τι να σας πω, πρόκειται κατά τη γνώμη μας για διατάξεις, στην πλειοψηφία τους προβληματικές, ακόμα και πιο αντιδραστικές από το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, διατάξεις που ταλαιπωρούν και κρατούν σε καθεστώς ομοιρίας χιλιάδες μετανάστες. Η νομιμοποίηση, η νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται, έχουν αποκτήσει βιωτικούς δεσμούς με τη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη σήμερα στη χώρα μας υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών και ολόκληρη δεύτερη γενιά. Υποστηρίζουμε το δικαίωμά τους να αποκτήσουν υπηκότητα και άδειες διαμονής με απλές διαδικασίες και όχι εξοντωτικά παράβολα. Ενδιαφερόμαστε γι' αυτά. Όχι για να συμβιβαστούμε Έλληνες και μετανάστες με τη φτώχεια και την ανεργία και ζωή χωρίς δικαιώματα, αλλά να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την κατάργηση μνημονιακών νόμων και για συλλογικές συμβάσεις και για αυξήσεις μισθούς, δωρεάν υγεία και παιδεία. Το κυριότερο όμως,
αν θέλετε, και με αυτό τελειώνω, που κάνει και τη μεγάλη διαφορά με τα άλλα κόμματα, είναι ότι το ΚΚΕ καλεί μετανάστες και Έλληνες εργαζόμενους σε κοινό αγώνα ενάντια στις αιτίες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να ξεριζώνονται από τον τόπο τους.